σοκαριστικές καταγγελίες φέρνει στο φως το Live News μετά από το περιστατικό με διανομέα που φέρεται να γέμισε με ακαθαρσίες πολυκατοικία. Ένικη πολυκατοικία στην ίδια περιοχή με το πρώτο περιστατικό καταγγέλουν πως βρήκαν περιττώματα στο υπόγειο πάρκινγκ του σπιτιού τους. Την προηγούμενη εβδομάδα το σπίτι είναι στην Νίκαια. Φεύγοντας το πρωί από τον γκαράζ στο υπόγειο, ενώ έφυγα 9 η ώρα να πάω σε μια δουλειά, είχε αφοδεύσεις μεταξύ έξω των ασθενών, στις αποθήκες και στο υπόγειο γκαράζ. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Το ιδιωτικό τους πάρκινγκ είχε μετατραπεί σε δημόσια τουαλέτα. Στην αρχή μιλήσαμε μεταξύ μας οι γείτονες, νομίζαμε ότι είναι από κάποιο ζώο, αλλά μετά συνειδητοποιήσαμε ότι πρόκειται από delivery. Οι καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη. Σε άλλη περίπτωση, ένας άντρας λέει στο Live News πως μετά το φιλοδόρημα σε delivery, ο διανομέας έφτισε μέσα στο ασανσέρ. Στην πολυκατοικία που μένω, ερχόταν ένας τον οποίο τον τσάκωσα, εγώ ένα ροκάλι. Με το που έρχεται από την πολυκατοικία και έκλεινε το ασανσέρ, έπαινε μέσα και είχε φτύσει. Μάλιστα, δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οι ένικοι τον είχαν πιάσει να το κάνει και άλλες φορές. Μία, δύο, τρεις του τη φύλαξα από την κάμερα που έχω στο σπίτι και τον τσάκωσα. Και ήμασταν παιδιά εκεί στο μαγαζίο, δεν τον διώξαμε. Και σε άλλη πολυκατοικία προσπαθούσαν να λύσουν το μυστήριο. Η μυρωδιά που ερχόταν από το υπόγειο νόμιζαν ότι προέρχεται από κάποιο αδέσποτο που τρύπωσε μέσα. Όμως τελικά. Είναι μόνιμα κατουρημένο το υπόγειό μας. Στην πολυκατοικία του καθαρίζω. Από ούρα και από κόπρατα. Νομίζαμε ότι είναι κάποιος από την πολυκατοικία και τελικά είναι τα delivery. Okay, σου έρχεται κάτι, πας στο υπόγειο κάτω και ουρείς και πετάς και τα χαρτιά που σκουπίζεσαι. Σε οικογενειακή πολυκατοικία στα Σεπόλια, τα ίδια. Είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Συνέβη και σε εμάς, όχι με αυτόν τον τρόπο, ευτυχώς. Κάτι μύριζε, κατέβηκε κάτω στο Λεβιτοστάσιο, το κάναν τουαλέτα. Καταλάβαμε ότι είναι από διανομέα. Προφανώς έκανε την ανάγκη του, ας πούμε. Ο ιδιοκτήτης είπε ότι θα κάνει κάποιες συστάσεις ή το μυαλό του και αυτού νου κάπου. Κάμερα ασφαλείας έχει πιάσει στα πράσα διανομέα σε κτίριο στο Beverly Hills να τσεκάρει πρώτα και μετά να πηγαίνει στη γωνία της σκάλας και να ουρεί. Η πόρτα από το διαμέρισμα ανοίγει τυχαία και εκείνος αποχωρεί σαν να μην συνέβη τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει ακόμα άλλη το μυστήριο και σε άλλες, ένικοι έχουν πιάσει στα πράσα διανομέα με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του.